Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Όσον ούπο, έχουμε εκλογές. Θα κηρυχθούν και επίσημα κάποια στιγμή. Ελπίζουμε μέσα στο Μάιο να έχουμε τις εκλογές. Μέχρι τότε, εμείς θα προσπαθούμε να έχουμε εκπροσώπους ή και υποψήφιους των κομμάτων για να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε τη γνώμη για τον καθέναν ή για το κάθε κόμμα, τι πρεσβεύει και τι δεν πρεσβεύει. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό με έμφαση, δίνω μεγαλύτερη έμφαση, γιατί εμείς δεν κόβουμε τον ομιλητή σε ορισμένα δευτερόλεπτα, τον αφήνουμε να ολοκληρώσει τις προτάσεις του, εν αντιθέσει με άλλα κανάλια τα οποία πολλές φορές δεν σου δίνουν εικόνα το τι θα πει ο συνεντευξιαζόμενος, παρά μόνο εικόνα το τι θα πει ο δημοσιογράφος. Εδώ θα συμβαίνει το αντίθετο. Εμάς μας ενδιαφέρει όχι το τι θα πω εγώ, αλλά το τι θα πει ο συνεντευξιαζόμενος. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά βεβαίως, γιατί είναι ένα Λακωνόπουλο γνωστό σε όλους μας. Είναι ο Παναγιώτης ο Μπεμπέτσος. Ο κύριος Μπεμπέτσος είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαός στη Λακωνία. Κύριε Μπεμπέτσο, ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Φελούρη για τη χαρά και την τιμή που με προσκαλέσατε στο πάντα φιλόξενο βήμα του Ελλάδα TV. Μα σας υπολογίζουμε ισότιμα με όλους τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου και γι' αυτό με αυτήν την έννοια είμαστε υποχρεωμένοι, τηρώντας τη δεοντολογία τη δημοσιογραφική, να καλούμε και εσάς. Όπως και τις προηγούμενες φορές σας έχουμε καλέσει. Βέβαια, το ερώτημα το οποίο φυσικά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς είναι γιατί δεν ακολουθούν το παράδειγμα του Ελλάδα TV και τα μεγάλα λεγόμενα κανάλια των Αθηνών. Δεν ξέρω, εγώ εκεί δεν μπορώ να ασφαλώς. Να κρίνω συναδέλφους ούτε να τους κατακρίνω. Απλώς να τους σχολιάσω που δεν αφήνουν να μιλήσει ο συνεδεξιαζόμενος, το είπα. Βέβαια, εντάξει, αυτό καμιά φορά δεν ξέρω και το τι επικρατεί στα παρασκήνια. Αν δεν έχεις πλήρη γνώση των πραγμάτων, δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις. Όπως και να έχει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιας και λέμε αυτό το μικρό, είναι παράγοντας της δημοκρατίας και πρέπει να είναι. Βέβαια. Άρα λοιπόν, το να προβάλλουν όλες τις πολιτικές θέσεις, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμη για ορισμένους είναι ζητούμενο. Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια και μπράβο στο Ελλάδα TV. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω την εξήγηση, την επεξήγηση που θα μας δώσετε, γιατί ο κύριος Δημακόγενης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λαός στο νομό Λακωνίας, ο Γιώργος ο Δημακόγενης, γιατί μας έστειλε μια δήλωση προημερών και λέει ότι δεν ξανασχολείται με τα πολιτικά δρόμενα, με την κομματική μηχανή γενικότερα. Δεν μας είπε αν πηγαίνει σε άλλο κόμμα. Από ό,τι καταλάβαμε, δεν πηγαίνει πουθενά. Απλώς δεν μπορεί να ακολουθήσει, οι δουλειές του δηλαδή είναι τέτοιες που δεν το επιτρέπουν να ασχολείται με τα κομματικά ζητήματα. Στην συνομιλία, στην επαφή που είχα προτού βγει στη δημοσιότητα, που έγινε ενημέρωση. Δεν σας έστειλε επιστολή σε εσάς? Προτού αυτή η συγκεκριμένη επιστολή δοθεί στη δημοσιότητα, οπωσδήποτε ενημερώθηκε η Νομαρχιακή και το κόμμα. Αυτό είναι λογικό. Βεβαίως. Και από εκεί πέρα είχα μια συζήτηση η οποία είχε σχέση με τους λόγους τους οποίους ανακοίνωσε και στον όλο τον τύπο και γενικώ σε όλους τους Λάκωνες συμπολίτες μας, γιατί και πώς μου εξήγησε ότι δεν θα μεταβεί σε κάποιον νέο σχηματισμό και θα ιδιωτεύσει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλει να δει περισσότερο το βιβλιοπωλείο του και με αυτή την έννοια είναι απολύτως σεβαστή. Σίγουρα η φιλία που μας συνέδεε και εξακολουθεί, πιστεύω, να μας συνδέει από εδώ και πέρα, είναι ένα πράγμα το οποίο μας στενοχωρεί, το ότι δεν θα συμπερευόμαστε πλέον και από αυτό το μετερίζει του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού. Αλλά από εκεί πέρα η προσωπική του απόφαση είναι καθόλου σεβαστή και εύχομαι σε ό,τι βάλει στόχο ο Γιώργος, αλλά και οποιοδήποτε τέλος πάντων, να πετύχει. Εμείς συνεχίζουμε μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο αγώνα να φέρουμε εις πέρας
και με τις όποιες απώλειες θα έχουμε θα προχωρήσουμε στον καλό αγώνα. Προεδρεύων τώρα είναι και ο Σιτά. Ο κύριος Σιτές ο Γιάννης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, οπότε κάνει και χρέη πρόεδρο. Κάνει χρέη και πρόεδρο. Τώρα βέβαια υπάρχει και ο αναπληρωτής πρόεδρος, οπότε είναι και ο Αριστίδης ο μέλος. Μάλλον στον Αριστίδη το μέλλον θα πάει περισσότερο βάρος. Βέβαια, είναι θέμα τώρα τι θα εγκρίνει από πάνω το κόμμα. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ο Αριστίδης ο μέλος, γιατί και ο Γιάννης Σιτές αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό κόλλημα, αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τις διάφορες κινήσεις και του αρχηγού σας, του προέδρου σας, του κυρίου Καρατζαφέρη και των άλλων κομματικών αρχηγών. Βλέπουμε μία διαφοροποίηση από τις αρχικές γραμμές που είχε χαράξει ο κύριος Καρατζαφέρης, που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε τόσο. Παρ' όλα αυτά λένε διάφοροι, ο κόσμος, εγώ σας μεταφέρω την γενική άποψη, ότι έκανε κολοτούμπα ο Καρατζαφέρης και ενώ έπρεπε να στηρίξει, ήτανε και στήριζε το μνημόνιο το ένα και το αυτό και το δεύτερο, στο δεύτερο κλώτσισε. Τι συμβαίνει? Είναι προσωπικά συμφέροντα, κομματικά βεβαίως και δεν θέλω να πω ποτέ για προσωπικά, τέτοια που να τον οθήσανε στο να αποσχιστεί από τη συγκυβέρνηση που είχε με τους άλλους δύο κομματικούς οργανισμούς, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ. Πώς σας το έχει δικαιολογήσει ο κύριος Καρατζαφέρης? Γιατί σαφώς έχετε κάνει κάποιες συγκεντρώσεις και έχετε ακούσει επεξηγήσεις. Ας θα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, γιατί λέγονται πράγματι πάρα πολλά και με τη μορφή, ας το πούμε, κατηγοριών ή σε απορίες ή σε οπουδήποτε. Το πρώτο πράγμα λέει το εξής. Εσείς ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο, το οποίο συνέβη το Μάιο του 2010. Ναι. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ψήφισε το άρθρο 1 και μόνο το ένα, το οποίο προέβλεπε τα χρήματα, να πάρει τα χρήματα η Ελλάδα για να μην συμβεί τι? Να μην συμβεί χρεοκοπία από εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Δηλαδή από το Μάιο του 10, για να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο, πράγμα το οποίο το λέει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ότι εμείς ψηφίσαμε, στηρίξαμε αυτή την κυβέρνηση και το μνημόνιο το λεγόμενο 2 για να δώσουμε ευκαιρία στη χώρα. Εάν δεν είχε γίνει η χρηματοδότηση της χώρας από το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο, θα είχε καταρρεύσει η Ελλάδα από το Μάιο του 10. Μερικοί λένε, μα αυτό μας οδήγησε σε χρεοκοπία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η χρεοκοπία, κύριε Φελούρη, και απευθύνομαι και στους όλους τους λάκωνες ειλικρινώς, συνετελέσθη πρώτης ψηφίσεως... Και στους αρκάδες. Βεβαίως και αρκάδες. Και όλος ο κόσμος μας βλέπει. Η χρεοκοπία συνετελέσθη πρώτης ψηφίσεως του πρώτου μνημονίου. Δηλαδή, προτού πάμε τα χρήματα, δεν μπορούσαμε να δανειστούμε από τις αγορές. Άρα λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που έπρεπε να πάρουν χρήματα. Τι έπρεπε να έχει κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός? Έπρεπε να πει, θα συνεχίσει η χρηματοδότηση και θα έχουμε ευκαιρία να πάρουμε μισθούς και συντάξεις. Είχε πει ο Καρατζαφέρης από τότε ότι εγώ ψηφίζω για να συνεχίσουμε να έχουμε μισθούς και συντάξεις. Το οποίο δεν το έπραξε η αριστερά και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό κάνουμε και ουδέν άλλον. Και υπάρχει ένας μύθος, ένα ψέμα, ότι δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Έχουμε χρεοκοπήσει. Απλώς οι δανειακές μας υποχρεώσεις συνεχίζουν και εξυπηρετούνται από αυτούς που μας δανείζουν. Και δεν έχει σταματήσει πλήρως η πληρωμή προς τους υπαλλήλους, προς τους... Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα το αναλύσω αμέσως μετά. Όσον αφορά τους ξένους, τα ομόλογα, τα οποία χρωστούσαμε, τα δάνεια προς τους εξωτερικούς δανειστές της χώρας, αυτό εξυπηρετείται επειδή μας δώσαν τα χρήματα. Αλλά τότε είχαν πει ότι το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 2 έτη και σε 2 έτη θα ξαναβούμε στις αγορές. Και αυτό είναι που βάσιζε σε μια μενοπή εντολή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης και είπε, εγώ ψηφίζω μόνο τα λεφτά. Τα μέτρα και δυνακή σύμβαση η οποία ακολούθησε ψηφίστηκε μόνο από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήρθε καν στη Βουλή.
Και άρα λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόστηκαν. Δεν ψηφίστηκε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Ο Γιώργος υπεγράφει από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ναι, μόνο μερός, με μια τροπολογία που κάνανε την επόμενη μέρα που την ψήφισε αποκλειστικά και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα όσοι ήταν παρόντες, γιατί δεν είχε να γίνει σε ολομέλεια, δηλαδή δεν ήταν και 300, δεν είναι αγινομαστική ψηφοφορία. Ήταν οι εκπρόσωποι των. Ακριβώς. Και ψηφίστηκε μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ότι μπορεί μονομερός ο Γιώργος Παπακοσταντίνου να υπογράφει σαν υπουργός οικονομικών τότε οτιδήποτε για την Ελλάδα. Τώρα, μέσα σε αυτή την πορεία, από το Μάιο έως και σήμερα, είδαμε ότι η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι πρότινος, τι έκανε. Έκανε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να θίξει τους ανθρώπους τους. Εκτός να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές και βλέπαμε ότι το πράγμα ξεστρατίζει. Γι' αυτό και στην πορεία διαφοροποιήσαμε τη θέση μας. Παράδειγμα, στο μεσοπρόθεσμο δεν ψήφισε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ενώ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τα μεσά άρθρα και φτάσαμε στο σημείο του διεξόδου με το δίθεν αίτημα για δημοψήφισμα. Που οι άνθρωποι, ναι, καλά, αυτό ήταν το καταστρεπτικό. Το καταστρεπτικό που το ίδιο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και η κοινοβουλευτική ομάδα αμφισβήτησε και μετά πήγαμε σε αυτό. Πήγαμε να βοηθήσουμε την πατρίδα και μόλις φέραν το δεύτερο μνημόνιο με ό,τι περιγραφόταν μέσα, είχαμε πει όχι μείωση εθνικής κυριαρχίας, όχι μείωση μισθών, όχι μείωση συντάξεων. Όλα αυτά συνετελέστησαν. Και αυτά τα οποία θα έρθουν τον Ιούνιο φέτος μετά τις εκλογές. Όποτε και να γίνουν, τυχαίο ότι είναι μετά τις εκλογές, δεν νομίζω που λέει και η διαφήμιση, αυτά είναι τρεις χειρότερα. Άρα λοιπόν ο Λαϊκός Ορθοδοξισμός φέρθηκε υπεύθυνα και βοήθησε στο να πάρουμε τα χρήματα να δεσωθεί, αλλά μετά κατάλαβε ότι αυτοί οι δύο οποίοι συγκεντρούν πραγματικά ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία οδηγούν τον τόπο προς την καταστροφή. Και εν γνώση τους. Αν είναι γνώση τους ή όχι. Εγώ δεν θέλω να γιατί πω κάτι άλλο. Γιατί αν είναι γνώση τους και παρόλα αυτά επιμένουν, αυτό σημαίνει προδοσία. Εγώ μπορώ να πω κάτι στα σίγουρα. Δεν μπορώ να πω το γνωστό. Εγώ μπορώ να μιλήσω το αποτέλεσμα. Ότι βάλαν την υπογραφή τους σε ένα χαρτί, το οποίο λέει τι. Ότι όσο θα είναι αυτοί στην εξουσία, δεν μπορούν να αλλάξουν. Σελίδα 437 του μνημονίου, για τους τελειθεατές το λέγω αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να αλλάξουν οικονομική πολιτική. Ό,τι υπαγορεύει η Τρόικα, η κυρία Μέρκελ. Εννοείται τις δύο επιστολές που έχουν, έχουν υπογράψει. Μιλάω για το μνημόνιο το 2 και τις επιστολές, οι οποίες είναι κάτω μόνο από το αγγλικό κείμενο, το οποίο λέει δεν θα αλλάξουμε πολιτική, παρά μόνο θα ακολουθούμε την πολιτική της Τρόικας. Δεν μπορούμε αύριο το πρωί να βρούμε από αλλού χρήματα, παράδειγμα, όπως προτείνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ξέρετε, κύριε Φελούρη, ναι, στην πολιτική δεν αρκεί να λες όχι. Όπως υπάρχουν κάποιες δυνάμεις αριστεράς, όχι, 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 όχι. Πολύ ωραία, τι προτείνεις. Υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί οι οποίοι φιλοδοξούν σε μεγάλα ποσοστά και οι οποίοι λένε όχι, όχι, όχι. Προτείνεις κάποια λύση. Αν ήταν εδώ κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παράδειγμα, αυτό θα μας έλεγε. Τι προτείνετε εσείς. Προτείνετε κάποια λύση. Η λύση που προτείνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Θεσμός, μεταξύ άλλων, είναι συγκεκριμένη. Εδώ και τώρα ευρωδραχμή. Εδώ και τώρα ένα νόμισμα το οποίο θα είναι για εσωτερική χρήση, το οποίο είναι σαν να κόβουμε καινούριο νόμισμα, δεν θα μπορούν οι αλλοδαποί να στέλνουν 12 δισεκατομμύρια το χρόνο στις πατρίδες τους, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κλπ. Δεν θα μπορούν τα πράκτη και ηλικαία κλπ. Να στείλουν 30 δισεκατομμύρια στη χώρα τους. Ξέρετε κύριε Φελούρη, το Λίτ κάθε μεσημέρι όταν κλείνει ταμείο το βράδυ παίρνει τα χρήματα και πάνε κατευθείαν στη Γερμανία. Είναι 30 δισεκατομμύρια το χρόνο, τα οποία λείπουν από τις τσέπες της αγοράς, λείπουν από όλο τον κόσμο, γιατί δουλεύουν για αυτούς και όχι για την Ελλάδα. Αυτή είναι αλήθεια. Άρα, αν είχαμε ένα νόμισμα αύριο το πρωί, το οποίο θα ήταν για εσωτερική κατανάλωση, θα μπορούσαμε εμείς τι. Δικαιολογείται από την Ευρωπαϊκή. Το έχουν προτείνει και ο Πολωνός το πρότεινε. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα πρακτικός. Και θα έχουμε παράλληλα δύο νομίσματα. Και το ευρώ, θα καταργήσουμε το ευρώ φυσικά, αλλά αύριο το πρωί. Ναι, αλλά με πει τι αναλογία το ευρώ με, με την ευρωδραχμή. Όχι, δεν θα ανταλλάσσετε το ένα χρήμα, το ένα θα έχει εσωτερική χρήση και το άλλο θα είναι εξωτερική χρήση. Παράδειγμα, ο τουρίστης που θα έρθει στην Ελλάδα θα πληρώσει ευρώ. Θα έχουμε δηλαδή με άλλα λόγια ένα προσωρινό μεταβατικό νόμισμα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Δεν μπορεί να σωθεί με ένα νόμισμα το οποίο είναι τόσο ισχυρό όταν δεν έχει εξαγωγές, όταν δεν έχει οικονομία. Είναι ατελέσφαιρο. Αυτοί που κάνουν εξαγωγή τι θα αυτοί που έχουν σχέση με το εξωτερικό θα είναι σε ευρώ. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτοί που κάνουν εισαγωγή όμως πρέπει να έχουν ευρώ. Φυσικά και θα έχουν ευρώ. Δεν θα καταργηθεί το ευρώ. Θα υπάρχει το ευρώ για τις δουλειές τις εσωτερικές
το ευρώ, η ευρωδραχμή, όπως να το πούμε, και το ευρώ για τις υπόλοιπες. Όλα αυτά τα πράγματα να μην μου σε λεπτομέρειες. Ναι, αλλά απλώς... όχι, ξέρετε, είναι ερωτήματα τα οποία τα θέτουμε, έρχεται στο μυαλό μας, σε εμάς, γιατί εγώ είμαι μαζί με τους τηλεθεατές μας. Ναι. Δηλαδή, θα έχω ένα μισθό, θα έχω μία αμοιβή, δηλαδή εμείς το κανάλι. Θα πάρουμε μία διαφήμιση και θα μας πληρώσει ο διαφημιζόμενος σε ευρωδραχμή. Βεβαίως. Τη οποία θα χρησιμοποιήσετε και στην επόμενη αγορά σας στο σούπερ μάρκετ. Θα είναι παντού αποδεκτή. Άρα, και λοιπόν, το προσωπικό. Ακριβώς. Όλοι. Άρα λοιπόν θα έχουμε, ας το πούμε, κόψει καινούριο νόμισμα. Ναι. Γιατί τώρα δεν έχουμε το δικαίωμα να κόψουμε χρήματα, μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μπορούμε να κόψουμε νόμισμα και δεν θα αυτοκτονήσουμε όλοι ομαδικώς. Όπως τον άνθρωπο ο οποίος αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος, ναι, ναι, και τότε ξαφνικά το πολιτικό σύστημα ξύπνησε. Και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μπεγλίτης, πρώην εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με απεξωτικά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του. Αυτός και δεν τρέπονται. Αυτός έκανε μια πολιτική πράξη. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Βεβαίως, από το γραπτό του. Από το γραπτό του, βέβαια. Βεβαίως, από το γραπτό του, ναι. Ότι ήταν ένας ιδεολόγος, ναι, και ήθελε να δώσει το καλό εντός εισαγωγικών παράδειγμα προς την κοινωνία και προς τους πολιτικούς βασικά, ότι ορίστε, εγώ δεν σας υπολογίζω, αφού με φέρατε σε αυτή τη δεινή θέση, χαίρετε. Και δίνει τέλος. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι παράδειγμα ακριβώς, ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι. Έστω. Γιατί το έκανε στην πλατεία Συντάγματος, θα μπορούσε να το κάνει κάπου αλλού. Ναι. Όπως υπάρχουν αυτοκτονίες και μετά το συνταξιούχο αυτόν και πριν το συνταξιούχο, απλώς δεν έγινε στην πλατεία Συντάγματος. Έγινε στην πλατεία Συντάγματος για να σηματοδοτήσει, να ξυπνήσει συνειδήσεις. Αλλά κάποιες συνειδήσεις, δυστυχώς. Ήθελε μεγάλο χαρακτήρα. Από θέμα προσωπικής απόψεως είναι τραγικό. Τραγικό. Ένας άνθρωπος το να βάζει τέλος στη ζωή του, το απογορεύει και η Εκκλησία μας, είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έγινε πολιτική. Λοιπόν, και όχι ακριβώς. Είναι οπωσδήποτε τραγικό και δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά το στόχο των πολιτικών, μήπως και αφυπνήσει το πολιτικό σύστημα και καταλάβουν κάποιοι πού μου οδηγούν τον τόπο. Στον όλεθρο, ίσως να ήταν με αυτή την έννοια ωφέλιμο. Ελπίζω να ξυπνήσουν κάποιοι. Γιατί δυστυχώς με τις δηλώσεις της ατυχής του Μπεγλίτη και κάποιων άλλων, φαίνεται ότι κοιμούνται έναν βαθύ ύπνο και δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν στην αίσθηση των ευθυνών τους. Πού οδηγούν τα πράγματα. Λένε παράδειγμα, κύριε Φελούτη, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Λένε μα και ο Καρατζή. Δεν σας διακόπτω, ναι, γιατί μας λέτε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λένε παράδειγμα κάποιοι. Μα και ο Καρατζαφέρης για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε μέλος της κυβέρνησης. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Οπότε ενδεχομένως και αυτός να έχει κάποιες ευθύνες. Είναι παρόμοια, θυμάμαι το 1989 με τη συγκυβέρνηση που ήταν και αριστερά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι, δεν το πω εγώ ποια είναι η αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή που λένε κάθε μέρα ο κόσμος ο απλός, ο οποίος έρχομαι σε επαφή. Ποιοι φέραν τα πράγματα εδώ που βρισκόμαστε? Δύο κόμματα κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Ένα αλλάξ. Ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη? Το ξέρει ο κόσμος. Να μην βάζουμε αριθμούς. Το γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά και οι δύο μαζί φέραν τον τόπο εδώ που το φέρανε. Εάν δεν μπορούμε να τους πούμε ενδεχομένως, γιατί θα ήταν βαρύ, προδότες, μπορούμε να τους πούμε σίγουρα ανάξιους να φέρουν αυτή την αποστολή εις πέρας. Και γι' αυτό τα ποσοστά τους δεν πιάνουν το 40%. Δεν είναι τραγικό στις προηγούμενες εκλογές? Τι να γίνει τότε? Αυτό καταρχήν την ευθύνη του. Εγώ τι θα παίρνω γίνει. Αυτό ότι, ναι, δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν ένα ποσοστό ψηφοφόρων που να τους επιτρέψει να έχουν την πλειοψηφία οι δυο τους, ας πούμε. Ναι. Βέβαια αυτοί διατείνονται ότι δεν έχουν συνεργασία, δεν έχουν καμία θέληση προς συνεργασία. Επί του παρόντος είναι 47, είναι στην ίδια κυβέρνηση επί του παρόντος. 47. 40, το ΠΑΣΟΚ, 7 η Νέα Δημοκρατία υπουργούς. Α, ναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα μας δίνουν να σκεφτούμε ότι εάν δεν έχουν αυτοί τα δύο κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν μαζί την αυτονομία τους, δηλαδή αυτονομία όχι ο καθένας ξεχωριστά
και οι δυο μαζί, τότε θα πρέπει να αναζητήσουν συμμαχίες, συνεργασίες. Και συνεργασίες θα πρέπει να αναζητήσουν πού. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι κέντρο αριστερά, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία είναι κέντρο δεξιά. Κέντρο δεξιά σημαίνει ότι εκεί, σε εκείνο το χώρο, είναι και το λαός. Ναι. Εκεί είναι και η Χρυσή Αυγή. Εκεί είναι και η κυρία Μπακογιάννη. Ενώ από την άλλη μεριά είναι ο κύριος Κουβέλης. Ναι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, θα μπορέσουν να ταιριάξουν όλοι? Καταλαβαίνω. Εκεί. Καταλαβαίνω την εύλογη ερώτηση, αλλά όχι, μου δημιουργεί ερωτήματα χωρίς να μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ καταρχήν σαν γενική επικεφαλίδα θα μπορούσα να βάλω το εξής. Το είχε πει το 2000 τότε ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αβραμόπουλος, ότι τα λεγόμενα τότε, είχε το κόμμα του, τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα έχουν κλείσει πλέον το δύο τους. Ναι. Τα κόμματα είναι έτοιμα για σύνταξη. Αυτά τα δύο πρώτα μεγάλα. Τότε είχε κάνει το ακριβώς, δικό κόμμα, κ. Ακριβώς, ναι. Το ΚΕΠ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το να μην είναι αύριο το πρωί Πασόκ είναι Δημοκρατία, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σίγουρα ο ελληνικός λαός θα βρει το βηματισμό του. Το θέμα είναι το εξής για μένα. Θα μπορέσουμε εμείς να συνοηθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά? Αυτό είναι το θέμα. Η συνεννόηση, η εθνική συνεννόηση, ήταν η βάση ακριβώς που πήγε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης για να γίνει όχι κυβέρνηση δύο ή τριών, αλλά θα έπρεπε όλοι μαζί, και η αριστερά, ο Κουβέλης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Παπαρίγα, η Χρυσή Αυγή, όλοι να βοηθήσουν τον τόπο. Ξέρετε, κύριε Φελουρή, παρουσιάζω ένα παράδειγμα. Το 1825 επέλαβε ο Ιμπραήμ και κάποιοι λέγανε τα δικά τους. Έγινε την Πελοπόννησο, θα τελειώνει όλη η Επανάσταση και κάποιοι είναι στον κόσμο τους. Πρέπει επιτέλους να γίνει συνεννόηση. Σε αυτή τη βάση πήγε ο Καρατζαφέρης μέσα σε αυτή την κυβέρνηση του Παπαδήμου, που ο ίδιος φυσικά πρότεινε, όταν Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπαντρέου λέγανε ποιον? Τον Πελτσάνικο, το νούμερο 2 του ΠΑΣΟΚ. Αυτό προτείνανε. Θα βγάλει τη χώρα από το διέξοδο. Εδώ γελάνε και οι κότες κατά το κοινό λεγόμενο. Και μετά τι είδε? Ότι δεν είχαν όρεξη να φέρουν τον τόπο σε ένα σωστό δρόμο. Να γίνει διαπραγμάτευση πραγματική και να πάμε σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Παρένθεση, έχετε ακούσει, κύριε Φελούρη, τώρα τελευταία να αναφέρει τη λέξη αναδιαπραγμάτευση ο Αντώνης Σαμαράς? Ακόμη και αυτή τη λέξη την έχει σταματήσει, την έχει ξεχάσει. Άρα λοιπόν τώρα η υπογραφή. Η αναδιαπραγμάτευση προϋποθέτει ότι είναι αποδεκτό και από τους πιστωτές και από τους. Όταν όμως έχεις βάλει την υπογραφή φαρδιά πλατιά ότι δεν μπορώ να αλλάξω, άρα λοιπόν η λέξη όπως και αυτό αντιμνημόνιο όπως έλεγε παλαιά, πλέον δεν ισχύει. Δεν το πιστεύεις γιατί πολύ απλά σε δεσμεύει η υπογραφή. Ναι. Σκεφτείτε το εξής πράγμα, για να μην αναφέρουμε συνέχεια στο τι κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ότι ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ακόμη τώρα που κουβεντιάζουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν φύγει. Ο Μαρκόπουλος, το alter ego του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας κάνει εντύπωση τόσα ιστορικά στελέχη, γιατί φύγανε?